again. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Coach Ted. Let me first of all tell you it's an honor to be here. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Σε αυτή την υπέροχη χώρα. I want to apologize. Θα ήθελα να σας απολογηθώ. When you see me limping, 11 weeks ago I had hip replacement surgery. Είχα μια εγχείρηση και με βλέπετε ότι κουτσένω. Θα είμαι λίγο αργός. Συνήθως είμαι πολύ ενεργός, τώρα θα είμαι λίγο ακίνητος. Σήμερα θα μιλήσω για μια επιθετική φιλοσοφία λίγο διαφορετική από αυτή που συνήθως βλέπετε. Βασίζεται στην μετάβαση στην επίθεση, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μου άρεσε που άκουσα τους δύο προπονητές πριν, γιατί μίλησαν πώς το μπάσκετ αλλάζει και πραγματικά έτσι είναι. I'll talk about defense tomorrow. Θα μιλήσω αύριο για την άμυνα και την επίθεση εναντίον ζώνης ή ό,τι άλλο θα θέλατε να ακούσετε τις επόμενες μέρες. Επιθετικά, the biggest objective for me ο μεγαλύτερος σκοπός για μένα είναι να κρατάμε όσο γίνεται πιο απλός και να γίνουμε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρος. 40% από τις επιθέσεις σε επιδιασμό μου εναντίον κακών ομάδων το 50% είναι τα νούμερα που ίσως σας εντυπωσιάζουν, αλλά πέρσι το 90% των πόντων μας ήταν είτε μέσα από τα καλάθι, είτε lay-up, είτε 3-point shot, είτε τρίποντα ή ελεύθερες βολές. Το 90%. Θέλουμε να είναι 85-90%. Τι προσπαθώ να σας πω, όταν παίζω ένα παιχνίδι με drive και πηγαίνω κοντά στο καλάθι, όταν παίζω ένα παιχνίδι post, με post, ή προσπαθώ να κερδίσω κάποιο foul, αν δεν μπορώ να σουτάρω μέσα στο καλάθι, σουτάρω πόντο. Είναι λίγο διαφορετικό. Θέλω παίκτες να παίζουν με ισορροπία. What I mean by that is, τι σημαίνει αυτό? We play fast. Παίζουμε γρήγορα. Σπριντάρουμε στο απέναντι καλάθι. Μα προσπαθούμε να έχουμε έλεγχο. Αυτό που θα μιλήσω σήμερα και θα σας δείξω τις ασκήσεις που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε drive, να ποστάρουμε την μπάλα, να κρατάμε την ισορροπία, δηλαδή να σουτάρουμε απ' έξω. Ακόμα θέλω, η ισορροπία σημαίνει θέλω 5 παίκτες με διπλό σκορ. We want five guys to score in double figures. The biggest thing in all this, το σημαντικότερο πράγμα είναι, ας έχω λέει μια ομάδα, έστω την ομάδα 1 που έχει επιλέξει από πριν. Team 1. Whoever it is, five guys. Τέλος πάντων, λέει πέντε παίκτες. Go next corner. Στέλνει τους παίκτες στις θέσεις που θέλει. Right, δύο στις γωνίες, δύο στην κορφή και ένα στο post. Θα σας δείξω πώς, τι εννοώ όταν λέω αποστάσεις. Οι αποστάσεις που θα δείτε εδώ δεν είναι ειδικά αυτός ή αυτός ή ένας από όλους αυτούς, αλλά είναι ο κανόνας που έχουμε για τις αποστάσεις μεταξύ παικτών. Άμα κάνουμε drive. Okay. All right, stop. Dead corner, right there. Αυτός ο παίκτης είναι στη γωνία εκεί, τελείως στη γωνία, και εσύ στην κορφή. Below the basket. Και εσύ κάτω από το καλάθι. Αυτό μόλις γίνει drive. Αυτό είναι λίγο διαφορετικά, γιατί τώρα αυτή ο χώρος είναι κενός. Αυτός πάει λίγο χαμηλά, κοντά στο καλάθι. On any drive, σε οποιοδήποτε drive, που πηγαίνει στη γραμμή του drive, είναι αυτός που κοιτάμε, ο παίκτης αυτός. Η δουλειά μας είναι... Η δουλειά του λέει είναι όταν κάνει drive αυτός, να σιγουρευτεί ότι αυτός είναι είτε σκρινάρει εμένα, ή με καλύπτης. Ή μου βάζει δηλαδή το σώμα μου εδώ, οπότε δεν μπορώ να πάω τριγύρω του. Ή άμα παλέψω και βγω μπροστά από το screen, με σκρινάρει αυτός.
ώστε να αφήσει την πάσα αυτή τη διαγωνία. Επομένως, όταν κάνει drive τώρα από την άλλη μεριά, και αυτό αυτόματα, εσύ ξανάρχεσαι πάλι πίσω μου στην κορφή, εσύ αλλάζεις λόγος, πας στην άλλη μεριά. Και τώρα έχουμε πάλι την ίδια ακριβώς, τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Αν είμαι εδώ, λέει, και πάω στη weak side εκεί, εσύ θα με σκρινάρεις. Θα με σκρινάρεις για να γίνει αυτή η πάσα, η skip. Αν έρθω από πάνω, πάλι μπες μπροστά μου για να πάρεις εσύ την μπάλα. Όπως το βλέπετε αυτό, λέει, δεν έχει σημασία τι κάνουμε ακριβώς σε οποιοδήποτε drive, αλλά πάντα έχουμε αυτές τις αρχές. Γωνία, γωνία και ο άλλος γκάρ στην κορφή. Στο κεφάλι. Ο λόγος λοιπόν είναι που είναι αυτές τις θέσεις. Κάθε φορά που πάρει τη γραμμή του drive, έχουμε ένα στη γωνία, ένα στην άλλη γωνία και ένα στο κεφάλι, στην κορφή. Και ο λόγος είναι για να πάω προς το καλάθι. Καθώς λοιπόν αυτός κάνει drive, άμα πάει από την άλλη μεριά του drive, αυτός θα αλλάξει low post. Του λέει όχι πλάγια, πήγαινε προς το καλάθι. Και κάνε σταμάτημα, κάνε jump stop στην καρδιά της ρακέτας. Και εδώ έχουμε δύο επιλογές. Αν μεταφέρουμε την μπάλα και την περιστρέψουμε, drive the ball. He's going to drive it on the pass. Maybe the ball went from here to here. Αυτός που θα κάνει drive και την γυρίσει. Drive, go, jump stop, jump stop. Τώρα ξαναπαίνει και κάνει drive. Σταματάει και σουτάρει. Σταμάτησε γιατί δεν μπορεί να πάει πιο κοντά στο καλάθι. Την ώρα που κάνει το jump stop αυτό, ξέρει ότι αν έρθει, αν τον καλύψουν, ξέρει ότι έχει την μπάσα αυτή πίσω. Ξέρει ότι από πίσω είναι παίκτης. Έλα, του λέει, πίσω να το ξανακάνεις. Κάθε επίθεση που κάνουμε, οποιαδήποτε επίθεση, μπορεί αυτός να είναι ο driver. Κάνε drive, του λέει, εσύ κάθεσαι εκεί, εσύ αμέσως τώρα στην κορφή, πίσω από τον driver. This guy could have cut to the basket. You started up. Ball here, please. Hit. Δώσε του, λέει, πάσα. Αυτός. Εγώ τώρα κόβω, κάνεις drive και αυτοί οι δύο αλλάξαν τώρα θέσεις. Πάλι έχουμε τις βασικές αρχές, ένας στο κορφή, στο κεφάλι και ένας στη γωνία. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Του λέει να κάτσει στο high post. Έλα στην κορφή εσύ. Ας το κάνουμε, λέει, γρήγορα τώρα. Πήγαινε κάτω και κάνε screen. Κάνε screen, βγες έξω εσύ, του λέει. Εσύ ρολάρισε για να ποστάρεις. Δώσε πάσα εκεί. Αυτός κάνει drive το κέντρο. Κάνει drive το κέντρο. Πάλι οι βασικές αρχές όταν κάνουμε drive. Αυτοί οι δύο αλλάξαν θέση με screen αυτή τη φορά. Το ποστάρισμα που σας είπα πριν είναι πολύ παρόμοιο. Όταν οποιοδήποτε επίθεση κάνουμε, εγώ σφυρίζω και αμέσως παίρνουμε θέσεις. Γωνία, γωνία, κορφή, κεφαλή. Αν λοιπόν βρεθώ σε πρόβλημα, έχω κατευθείαν πάσα. Δεν μετακινείται, απλά κάθεται εκεί. Άμα μαρκαριστώ από τον δικό του παίκτη, ξέρω ότι πάντα έχω μια πάσα να πατήσω. Και αυτό στο κεφάλι πάνω. Και αυτό φαίνεται πολύ απλό. Δεύτερη περίπτωση. Έλα, του λέει, έξω και πάρτι. Ποστάρουμε την μπάλα, αυτό που σας είπα πριν. Ξανά πάλι. Έλα να ποστάρεις λίγο πιο ψηλά. Πρέπει να ξέρετε τις γραμμές της προέκτασης. Όταν έχουμε αυτή τη γραμμή πάσας, πηγαίνω σε αυτή τη γωνία μετά την πάσα. Αν ο παίκτης μου κάνει αυτό το είδος βοήθειας, εγώ κόβω. Αν δεν το κάνει, μένεις εκεί. Ο δεύτερος παίκτης, και αυτός είναι συνήθως ψηλός, πάντα
πάντα όταν γίνεται ποστάρισμα, κόβει και κάθεται χαμηλά στο καλάθι. Αν γίνει παγίδα, έχουμε πάσα στη weak side. Και κοιτάς πάντα την μπάλα. Έξω έχουμε πάλι πάσα στο κεφάλι. Και τώρα, άμα του λέει, πρέπει να πάρει τέτοια θέση που να σε βλέπει ο post. Αν αυτοί οι δύο καλύπτονται και υπάρχει παγίδα, και δεν υπάρχει παγίδα, πρέπει να προσπαθήσει να σκοράρει, να παίξει ένας με έναν. Άμα καλυφθεί, ξέρει ότι ένας από τους δύο, άμα καλυφθεί με παγίδα, ξέρει ότι ένας από τους δύο είναι μόνος του. Έλατε λέει πίσω. This is automatic. Play this side, this side. Αυτό γίνεται λέει αυτόματα. He's always cutting, πάντα αυτός κόβει και πάντα αυτός γεμίζει αυτή την πλευρά. Κόψε λέει, άρχισε να γεμίσει εσύ το κενό. Πάσα στο ποστάρισμα, πήγαινε στη γωνία, έξω σε θέση που να σε βλέπει, κόψε εσύ και πήγαινε στο απέναντι low post. Και εσύ κάλυψε πάνω. Αυτό ονομάζεται κράτημα αποστάσεων, spacing. Go underneath. Πήγαινε του λέει από κάτω. Come off. Βγες έξω. Come a little higher than that. Come a little higher. Έλα λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά. Post the ball. Ποστάρισε την μπάλα. Πήγαινε στη γωνία τώρα. Τώρα ξέρω ότι είμαι έξω σε θέση που να με βλέπει. Και αυτός κάνει τώρα πια το παιχνίδι του. He's higher to where the court's tight. Τώρα. Now on that pass, big guy come high. Τώρα σε αυτήν την πάσα εδώ. Το δεσάρι ανεβαίνει λίγο ψηλά. Πάσαρε του λέει. Πηγαίνεις από το βραχίον από πάνω, την κορφή. Και πήγαινε έξω, κόψε. Τώρα κόψε δεύτερος. Και εσείς γεμίστε. Γεμίστε, εσείς στη γωνία. Γίνεται μια περιστροφή, μια αλλαγή. Και πάλι έχουμε ακριβώς την ίδια ιδέα με το πού πηγαίνει ο παίκτης. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο ευκολότερο γίνεται αυτό. Σε κάθε drive, όλοι οι παίκτες ξέρουν πού είναι ο καθένας. Όταν γίνει ποστά, πάλι ξέρουμε πού ο καθένας παίκτης είναι. Και αυτό το spacing είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις αντίπαλες ομάδες να το μαρκάρουν. Θα σας δείξω ακόμα δύο πράγματα και μετά θα σας κάνω ασκήσεις. Σας δείξω τις ασκήσεις για να το οικοδομήσετε. Αυτό είναι η περιστροφή που χρησιμοποιούσαμε με τους Nets. Το 4 λέει εκεί πέρα που δείχνει. Έλα του λέει εσύ πιο πάνω. Και ανέβασε στο κορφί, στο κεφάλι. You're gonna come on a dead fly this way. There's a double team and you know it. Υπάρχει μια παγίδα στο ψηλό μας κάθε φορά και αυτό το ξέρουμε. Κάθε φορά, πάλι εδώ πέρα στην παγίδα έχουμε μια διαφορά, μια διαφοροποίηση, αλλά πάλι η ιδέα είναι ίδια. Εσύ μετά την πάσα κόβεις, εσύ βγαίνεις έξω, κόψε δεύτερος. Stop. Go back. Come straight across. Πήγαινε κατευθείαν απέναντι. Σε θέση που δεν βλέπει όπως είπε. Αυτή η περιστροφή κάνει πολύ, πολύ δύσκολο για την άμυνα να κάνει παγίδα. Ειδικά αν ο παίκτης που κάνει το dub-team μπαίνει μέσα στα screen. If he can shoot, αν εσύ μπορεί να στοάρεις, θα μπεις και εσύ στην περιστροφή. We'd send him on a rotation. Και τον στέλνουμε και αυτόν στην περιστροφή. Άμα δεν μπορεί να στοάρει, δεν το κάνουμε. Εδώ δείχνει τις κινήσεις. Αν δεν μπορεί να σουτάρει, αυτός θα πάει κάτω να αποστάρει στη weak side και θα κάνουμε περιστροφή δύο κοντί. Ο ψηλός θα ήθελα να κάνει step, να βγει λίγο έξω. Point guard, come on out, have the ball. Θέλει τον point guard να έχει την μπάλα. Θα σας δείξω ένα πράγμα. And again, driving is what we try to do. Και πάλι αυτό που θέλουμε είναι το drive. Again, I'm going to throw something to you. Θα σας δείξω κάτι. How many times have you heard players say, you know, you're not letting me play. Πόσες φορές λέτε, πόσες φορές σας λένε οι παίκτες αφήστε με να παίξω. I feel restricted. Αισθάνομαι περιορισμένος έτσι. Τα τελευταία, θα σας πω τι έκανα δύο τελευταία χρόνια με την ομάδα μου. If we rebound the ball, they play great defense. Όταν παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε το rebound,
όλοι είτε κλέβαμε και πηγαίναμε μετά στο transition. Τους άφησαν να κάνουν τι θέλουν. Με άλλα λόγια, τρέξτε πηγαίνετε απέναντι και παίξτε μπάσκετ. Όταν κάναμε ένα play, τρέχαμε ένα παιχνίδι. Είσαι, τους έλεγα, μπορείς να κάνεις drive, κάνε, μπορείς να στάρεις τρίποντο κάτω. Αν δεν μπορείς να στάρεις, μη σουτάρεις. Κάνε αυτό που μπορείς και γίνε τόσο εγωιστής όσο μπορείς. Σκεφτείτε το λέει λίγο, διδάσκουμε έτσι και αλλιώς transition, τους διδάσκουμε πώς θα πάνε από τη μια μεριά στην άλλη, δεν μπορούν να γίνουν εγωιστές έτσι και αλλιώς, αλλά τώρα αισθάνονται δύναμη οι ίδιοι, ότι είναι στην ομάδα τους. Εδώ είναι μια άσκηση που κάνουμε με αυτό το σμυθί την ιδέα. Μετακινούμε την μπάλα και κρατάμε το space, τις αποστάσεις που είπε πριν. Μα όταν λέμε drive και γίνει πάσα στον point guard, έτσι είναι όπως το κάνουμε. Κάνουμε ένα κόψιμο ή ένα διαγώνιο κόψιμο. Αυτός κάνει drive. Πού θα πας τώρα εσύ, απάνω στην κορφή, εγώ που πιάνω αυτή τη γωνία, εσύ κάθεσαι στην άλλη γωνία, κάνε jump stop και πάσαρε όπου θέλεις και τώρα εσύ είσαι που θα κάνεις τη γρήγορη πάσα. Και θα στάρει αυτός που θα είναι ο τελευταίος παίκτης. Για δείτε το λέει λίγο. Κάνε κόψιμο, πάσα και γέμισε τη γωνία και προσπαθούμε πάντα να κρατάμε αυτές τις αποστάσεις με αυτές τις αρχές που σας είπε πριν. Εσύ λέει κόψε πρώτος, κάνε τρίπλα έξω, πάσαρε, πάσαρε στη γωνία, κόψε. Τώρα λέμε κάνε τρίπλα, drive. Στο drive η μπάλα πάει από εδώ εκεί, κόψιμο στη γωνία, του λέει να κάνει τρίπλα. Γέμισε το κενό, σταμάτα και πάσαρε. Πάσα, πάσα, σουτ. Και στο τέλος τελειώνουμε με σουτ τρία ποτέ. Αυτό σημαίνει μετακινούμε την μπάλα, κάνουμε τρίπλα, πασάρουμε και στο τέλος σουτάρουμε ένα τρίποντο. I drive, swing, swing, drive, drive it, drive it, drive it, jump stop, pass, pass, I stop. The only thing is, το μόνο πράγμα λέει κάνοντας αυτήν την άσκηση είναι εδώ πέρα είναι η γωνία μας. Για σένα λέει που κάνεις drive, εάν ο παίκτης πάει εδώ κάτω, είναι δύσκολο να κάνει βοήθεια και επιστροφή. Εσύ μπορεί να πας στο καλάθι λοιπόν. Αν είμαι εδώ πέρα πάνω, είναι ακόμη πιο δύσκολο να βοηθήσω, τότε θα πασάρεις. Τώρα σε αυτό το drive, πήγαινε, πας προς το καλάθι και σουτάρεις αν πας στο κάτω. Είναι ανάλογα να δείτε τις άμυνες. Τώρα κάνε drive. Drive. You gotta make a pass, though. Κάνε πάσα όμως. Όχι shoot. Pass that way. Πάσα ρε στην άλλη μεριά. Κόψε. Drive. 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 Swing. Swing. Γύρισε την μπάλα. Stop. You stay corner. You're looking for that shot. Ψάξε okay. Λέει αυτό το shoot. Εσύ είσαι στην γωνία. Ψάξε αυτό το shoot. Επίσης μπορούμε και μια επίθεση αντίον ζώνης να τρέξουμε με αυτόν τον τρόπο. Έλα του λέει εσύ πιο ψηλά. Θα σας το κάνω λέει στα γρήγορα. Κάνουμε επίθεση αντίον ζώνης. Κάνε, άνοιξε προς τα έξω. Γύρισε την μπάλα. Κόψε. Και τώρα κοίτα. Η μπάλα έρχεται εδώ. Πήγαινε στη γωνία. Κάνε drive. Σταμάτημα, jump stop. Κάνε πάσα. Πάσα ξανά. Τώρα μπορεί να βγεις από τη μία ή από την άλλη μεριά. Θα επιλέξεις από πού θα βγεις, ανάλογα τι θα κάνει επιθετικός. Πιες έξω, γύρισε, κόψε, κάνε drive του λέει, jump stop, πάσα.
Okay. All right. Now, you guys, that's good right over there. Ελάτε λίγο πίσω εδώ. Καθίστε κάτω για να λέτε. Θα ήθελα πρώτα να το κάνω. Να έχετε πρώτα μια ιδέα. Άμα προσθέρουμε την μπάλα, πρέπει να έχουμε πού είναι τα σημεία που είμαστε. Όταν η μπάλα πάει στο post-up, έχουμε τα σημεία που καθόμαστε. Αν γίνει drive, πάλι έχουμε τα σημεία τα οποία οι παίκτες βρίσκονται. Όταν προσπαθούμε να αφήσουμε την μπάλα μέσα ή προστάρουμε την μπάλα και έχουμε ξεμακάρει την πάσα για τρίποντο. Ξανά τη γραμμή τρία πόντων του NBA είναι πιο πίσω. Για μας όμως, σουτάρουμε 35-38% περισσότερα τρίποντα από οτιδήποτε. Και αυτό το πετυχαίνουμε προστάροντας την μπάλα. A couple things now. Θα σας κάνω κανένα δύο πράγματα τώρα. Συμβουλεύω με αυτές τις σημειώσεις για να το θυμάμαι. Θα σας δείξω πέντε τρόπους για να τρέξουμε μια επίθεση με pick and roll. Θα σας δείξω ένα-δύο παιχνίδια για τρίποντο. Μετά θα σας δείξω πώς κάνουμε αυτό το drive που έδειξε πριν ή το post play. Ζητάει πέντε άλλους. Ο τέσσερα να είναι στο high post. Αρχίστε όπως κάνατε πριν. Καθώς το κάνω αυτό, προσπαθούμε να προστάρουμε την μπάλα, να κάνουμε drive και οι άλλοι να πάρετε τις θέσεις που σας έδειξα πριν, ψάχνοντας για να σου τριών πόντων. Υπάρχουν δύο πράγματα στο pick and roll που μπορούν να γίνουν. Το πρώτο, όταν αυτός έρθει έξω, κοιτάει την μπάλα και ένα σκρινάρι. Είναι με πρόσωπο στην μπάλα, όχι πλάγια, με πρόσωπο στην μπάλα. Και τώρα προσπαθεί να βρει τη γραμμή. Αν πάει εκείνη τη μεριά, εσύ κοιτάς, πας στη γωνία. Και εσύ πηγαίνεις στη γωνία και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βγω δυνατά προς τη γραμμή του drive που σας έδειξα πριν. Αν αυτός παίξει με αυτή τη γωνία, είναι δύσκολο. Αν έρθει αργά, προσπαθώ να μπω χωρίς κλίν μέσα. Αν έρθω την άλλη μεριά, αν έρθω από αυτή τη μεριά, εσύ πηγαίνεις κατευθείαν από την άλλη και αλλάζεις. Αλλά κοίτα εμένα πάντα. Και εσύ βγαίνεις προς τα έξω. Κάνεις βήμα έξω στο κεφάλι. Άμα πάω από την άλλη μεριά, προσπαθείς να μπλοκάρεις τον παίκτη μου. Εσύ κάνεις βήμα έξω, εγώ αν το drive, εσύ είσαι στο απέναντι low post και μπλοκάρεις την βοήθεια. Αν αυτός ο αμυντικός έρθει μέσα, το στην μπάλα λέγει, εσύ με τον μπλοκάρεις ή για να πάρεις εσύ την μπάλα, αν αυτός μπει από μέσα και έχει παλέψει γι' αυτό, τον σκρινάρεις, ώστε να μπορέσει να γίνει η σκύπα σου. Από την άλλη μεριά, το λέω snaking, snake move, κίνηση φιδιού. Εάν έρθω εδώ, έλα προς τα έξω αυτή τη μεριά και άλλαξε μεριά και έλα την άλλη. Ξανακάντω. Αυτός λοιπόν έρθει έξω εδώ και μετά κάνει fake και πάει την άλλη μεριά και ο ψηλός αλλάζει θέση. Αυτό που πρέπει να σιγουρευτούμε είναι ότι ο παίκτης του δεν θα βοηθήσει στο pick and roll. Άμα κάνει αυτό το screen, κάνουν αυτό το hedge out και πολλές φορές το κάνουν δυνατά. Έτσι λοιπόν, όταν με κάνει screen ακριβώς πίσω, τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό το είδους το hedge out από μια μεριά. Μην πας ανοιχτά, του λέει, μην πας ανοιχτά, βρες τη γραμμή του drive. Πήγαινε πίσω,
Και τώρα κάνε αυτό ακριβώς που το ονόμασε Snake Pin. Πηγαίνει από τη μία μεριά και αμέσως αλλάζει από την άλλη. Για να αποφύγει την αντίδραση του αμυντικού. Και αλλάζει μεριά και γωνία. Ζητάει από τον θρύο, το τρίο να έρθει από την άλλη μεριά. Το πέντε εκεί. One over there in that corner. Yeah. This is one. Stand right here and face me. Right there. One, three. Ένας, τρεις, ένας. Ένας, τρεις. Okay. They switch. Αλλάζουν, λέει. I'm coming off this way. Έρχομαι από προς τα δω. If the guy's going under, you're going to slide in a little bit. Because as he goes under, άμα έρθει από κάτω, απλά γλίστρα λίγο. Κάνε μου λέει screen. Under, go. Go άμα πάει πίσω αμυντικό σου τώρα, διαφορετικά same screen, κάνω live. The way you're facing. Face me. Κοίτα με εμένα λέει. Almost an elbow screen and roll, look at it. Okay? If they switch, αν αλλάξουν παίκτες αυτοί, they, no, no, right there we go. Όχι λέει μη γυρίζεις γωνία, κάτσε right block, κατευθείαν θα ρεάρεις στο καλάθι right και εσύ θα βγεις έξω για να παίξουμε high low. With him having a guard on it. Ball. They don't switch. Εάν δεν αλλάξουν τώρα, they don't switch. Okay. All right. You screen his man. Εσύ θα σκρινάρεις τον παίκτη του, του λέει. Screen his man. Screen facing this way. Come on. Κάνε το screen και τότε στη μεριά που σας δείχνει. There you go. So come across. Bang. Now he goes. No, don't go. Just right out there. Okay. Yeah. And you slide. I'm looking to turn the corner, folks. I'm looking to take this to the rim. Κοίτα αυτό για να δω το καλάθι. Αν βοηθήσει, μπορεί να κάνουμε αλλαγή. Αν δεν γίνει τίποτα, κάνουμε κίνηση στην αδύνατη πλευρά. Μεταφέρουμε την μπάλα και κάνουμε ένα screen στην πλευρά την αδύνατη. Τώρα σούταρε τρίποντο, του λέει. Κοιτάω να σκοράρω σε πρώτη φάση. Εσύ ρολάρεις μέσα, ακολούθησε ένα από πίσω, εσύ ανέβασε κεφάλι και εσύ πήγαινε στη γωνία, την dead γωνία, την νεκρή γωνία όπως την έκανε μας. Αυτό είναι που κοιτάω πρώτα. Μόλις εγώ κόψω, έχω την μπάσα εκεί και κατευθείαν εκεί άμα δεν έχει shoot. Θα ψάξω λέει για τρεις αυτή τη φορά, για τρίποδο. Ξανά, ο παίκτης του βοηθάει και ψάχνει για το τρίποδο. Λέει το πεντάρι, κάτω screen, το ξέχασες, κάτω screen. Θέλω τον δύο από κάτω, τον Μπέτι δείχνει πού θα πάνε οι παίκτες. Ο δύο λέει να πάει πιο χαμηλά. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος. Είναι μια επίθεση, όταν ήμουν στη Μασαχουσέτη, το έκανα πολύ συχνά. Έλα έξω και από τα δύο αυτά screen. Από την κορφή. Θα το κάνω εγώ λέει μια φορά. Εσύ κάνεις drive από την δική μεριά, έρχομαι από εδώ έξω, προσπαθώ να την πιάσω και να κάνω το drive που σας έδειξα πριν. Μα αλλά αυτή τη φορά θα κάνω τη ζητήσω pick and roll. Μείνε ανοιχτός εσύ, αλλά κατευθείαν για κάνε μου pick. Ρολάρισε. Και ψάχνω το ποστάρισμα. Αυτή η κίνηση είναι δύσκολη για αυτόν τον παίκτη, γιατί πρέπει να ψάξει να πάει μέχρι μέσα. Θα σας δείξω τώρα. Και είτε είναι διαγώνιο το screen, προφανώς, θα σκρινάρεις εδώ. Ο παίκτης θα πάει έτσι. Πήγαινε λέει του λέει κατευθείαν να κάνεις πίξ την μπάλα και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Εσύ ανοίγεις και εσύ ανοίγεις και ο Πεντουρολάρη. Stand right on the elbow, four man.
Come on back and screen again. Κάντουλε screen πάλι. Same idea here. Ίδια ιδέα και εδώ. Drive it over. Drive it over. Stop, stop. Yes. I'm faking that screen and I'm going high. Προσφύγουμε ότι κάνω εκείνο το screen και πηγαίνω ψηλά. Θα σας πω άλλη μια φορά. When I had Sam Cassell and Keith Van Horn, these are always a big guy in the pick and roll. Είχα παίχτες πολύ καλούς στο pick and roll και το screener μου μπορούσε να σουτάρει σαν τεσάρι, τον έβγαζα πάντα, τον έκανα από πάνω να σουτάρει. You're doing all the things the coaches just said, which is the five man is probably screen. Ο πέντε είναι πιθανό screener και να ρολάρει κατευθείαν στο καλάθι και φέρνουμε το τέσσερα έξω και ψάχνουμε τη συνεργασία των δύο. Μα σας είπα, είτε θυμηθείτε πάντα τις αρχές που σας είπα στην αρχή, γωνία, γωνία, κεφάλι. Σε συνεργασία του ίδιου πράγματος με τον post και έχουμε αυτή την απόσταση με το ψηλό μας να πηγαίνει στο καλάθι, μπορεί αυτός να παίξει ενασμένο. Άμα γίνει και... Άμα γίνει τραπ, να υπάρχει πάση. Αν λοιπόν αυτός ο ψηλός πάει χαμηλά και εκείνος δεχθεί παγίδα και ψάξει για την μπάλα και δεν είναι ανοιχτός, αυτός πρέπει να ανοίξει λίγο και αφού την πάρει πρέπει να ανοίξει την μπάλα ο ψηλός που έκοψε. Αν έχετε τίποτα ερωτήσεις σε αυτό το pick and roll παιχνίδι. Θα ήθελα κανένα δύο guards. Okay, good. Let me have two guards. I want to show you a couple things we're doing on driving. Θα σας δείξω κανένα δύο πράγματα που κάνω στο drive. Every day. Θετικά και αμυντικά. Κάθε μέρα, λέει. You're seeing how we play. Είδατε πώς παίζουμε. Προσπαθώ να σας το διατηρήσω απλά, να σας κρατήσω απλά. Κάνουμε drive, κρατάμε αποστάσεις. Άμα αυτό το κάνουμε κάθε μέρα, προσπαθούμε να τον βάλουμε να κάνει drive. All we're talking about right now is if he's defending here. Αν αυτός αμήνεται εδώ. What's your first name? Ποιο είναι το όνομά σου? Λίας. Λουί. Λουί's got to get the ball by the man. Θα πάρει την μπάλα από τον παίκτη. Η δουλειά του είναι αφού την πιάσει να πάει στην ευθεία να κάνει drive. Στη γραμμή του drive, όχι ανοιχτά. Getting the ball by is one thing, but you got to get your shoulders by. Είναι σημαντικό να βάλεις τους ώμους μπροστά. Πιάνεις την μπάλα και βάζεις τους ώμους μπροστά. Και πρέπει να έχεις πολύ δυνατό χέρι την ώρα που κάνεις τη στροφή. Διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις drive. Ας παίξουμε λοιπόν ένας-ένας. Αυτός προσπαθεί να προσπεράσει τον αμυντικό του. Προσπαθώ να δημιουργήσω την επαφή για να προχωρήσω μέσα. Το κάνω με όλους τους παίκτες με αυτό που κάνουμε τώρα με τον συγκεκριμένο. Και αυτό το ονομάζω και έχω τις αρχές, κάνω drive. Κάνω drive και όταν λέω ότι πρέπει να κάνω drive, να σκοράρω ή να πασάρω, πρέπει να του διδάξω πώς θα κάνει drive. Όταν είμαστε λοιπόν από το transition, είδατε, λέει, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης προχώρησε και σταμάτησε. Και δεν έκανε drive, αλλά άνοιξε. Δεν έχει παίξει με εμένα και παίζει κάπως διαφορετικά. Κάθε φορά πρέπει να αποκτήσει την οτροπία του τι θα πει drive. Κάθε φορά που κάνεις drive πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει ένας εκεί, ένας εδώ. Και άμα είσαι πρόβλημα, κάνεις jump stop και υπάρχει ένας παίκτης στο κεφάλι πίσω σου. Πρώτα απ' όλα του πιάνει την μπάλα. Πήγαινε του, λέει, πέρασε τον. Όχι άσχημα την πρώτη τρίπλα του Λούι, του παίκτη αυτού. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνει τρίπλα στο επιτόπου. Πρέπει να κάνει τρίπλα μπροστά και να βγάλει τον ώμο του. Και αυτός όμως πρέπει να βγει δυνατά. Αν βγει από την άλλη, ο άλλος όμως πρέπει να βγει δυνατά. Γιατί πρέπει να τον κερδίσει την ώρα που θα βγει ο αμυντικός. Παίζουμε ένας-ένας κάθε μέρα 5 με 10 λεπτά γιατί πρέπει να μάθουμε να κάνουμε drive. Καλά του λέει, πήγες τώρα. Πέρασε τον.
Μην τις σκάς την μπάλα εκεί. Okay. Και μην βιάζεσαι, μην κάνεις κινήσεις γρήγορες. Go again. Defensively play, push up on. Go play. Because if you're not going to play, πήγαινε, ο αμυντικός του λέει, πήγαινε παίξ τον, okay. Πήγαινε παίξ τον, μην μπεις σε απόσταση. Just γιατί... take your time. Go by him, Louis. Πέρασε τον. Σταμάτα. I want you to get that ball, even if you're going to your left. Αν πας του λέει αριστερά, πήγαινε με αυτόν τον τρόπο. Okay. Και πέρασε έτσι, όπως σας δείχνει. Good. Καλύτερα τώρα. After we're teaching them to go by, αφού τους διδάξουμε να προσπερνούν τους αμυντικούς, το δεύτερο πράγμα που τους διδάξουμε είναι να έρχονται σε επαφή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς αμυντικό. Όταν κάνει drive στη γραμμή του drive, τον έχω εγώ τουλάχιστον. Τώρα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και την ώρα της επαφής να πάμε προς τα πάνω. Έχω δει τόσους ανθρώπους όταν κάνουν drive, μόλις κάνουν το πρώτο χτύπημα της μπάλας, κάνουν αυτό το πράγμα στο πλάι. Αυτό που λέω είναι πρέπει να πας, πρέπει να συνεχίσει μετά το πρώτο χτύπημα. Συνέχισε προς το καλάθι. Γι' αυτό πρέπει τον αντίθετο όμο να τον έχεις πολύ δυνατό. Επίσης παίζουμε χωρίς παίκτη, αντίπαλο, για να σταματάμε αυτό που σας έδειξε πριν, αυτό το jump stop που έκανε όταν βρει κάποια βοήθεια. Παίξε του λέω από πίσω του αμυντικού. Τώρα δεν έχουμε αμυντικό μπροστά σε αυτήν την άσκηση. Ψάξαμε, λέει, στη γωνία. Κάνε drive, κάνε jump stop και ψάξαμε στη γωνία αυτό που σας έδειξε πριν. Τώρα βγες έξω. Πήγαινε στο καλάθι πάλι. Όχι, τώρα σουτάρεις. Same thing. Watch. Το ίδιο πράγμα. We're doing this every day with coaches. Το κάνουμε κάθε μέρα με τους βοηθούς μου. Drive the ball. Jump stop. Pop out. Drive it for a layup. Stop. The only thing I'm saying is right now. Το μόνο πράγμα που του λέω είναι να κάνει τρίπλα δίπλα του. And I'm seeing it in the Olympics. Είδα και στους Ολυμπιακούς. Όλοι παίζουν με πολύ δύναμη. Τρακάρουνε, τσακάρουνε. Πήγαινε, του λέει, δυνατά και επιθετικά προς το καλάθι. Η μπάλα μπροστά μου και βάζω τον αντίθετο ώμο. Φέρε μου, λέει, κανένα δύο ψηλούς. Good win last night. I'm gonna be done in 10 minutes. All right, now. Τώρα. The big guys. I need one more big guy. Υψηλή. First of all, we gotta talk to them about getting position to catch. Πρώτα απ' όλα, τι θέση θα πάρουν για να πιάσουν την μπάλα. This may not. You're on the baseline. This may not be the case here. Because the lane's wide and they may let you catch it. In the States, the lane's closer, so they're fighting this guy not to catch the ball. Παλεύουνε, λέει, για να βγουν μπροστά. So we're telling him as he's coming down, τους λέμε, λοιπόν, όταν έρθεις κάτω, κοιτάς εμένα, και όταν είναι η ώρα να γίνει πάσα, τώρα γυρίζεις και με μπροστάρεις. Αυτός είναι ένας τρόπος για να πιάσεις την μπάλα, να υποδεχθείς την μπάλα. Γίνει όμως γρήγορος και επιθετικός. Μπορείς ακόμα να βάλεις το πόδι σου μπροστά και να γυρίσεις. Το δεύτερο πράγμα. Δεύτερος τρόπος. Κάνουμε άσκηση για να μάθουμε να πιάνει την μπάλα. Πώς σε λένε, του λέει. Εσύ, του λέει, του coach θα βοηθάς. Τις πάσες. Μην τον αφήσεις, του λέει, να πιάσει την μπάλα. Okay, now. Go catch it. Προσπάθησε, του λένε, βγες, προσπάθησε. Stop. Now, let me help you. Okay, stop. You can't go against two, because you can't. Μην πας. Μην μπορείς να τους κερδίσεις τους δύο, μην πας να τους κερδίσεις. Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να βγάλεις τον έναν και μετά να γυρίσεις να πάρεις την μπάλα. Γιατί το κάνουμε είναι να του δυσκολέψουμε την υποδοχή της μπάλας με αυτή την άσκηση. Then we'll rotate, okay? Και μετά τρεις φορές αλλάζουμε παίκτες. Κάνουμε αλλαγές στους ρόλους. Πήγαινε κάτω, χαμηλά, του λέω, μην ανεβαίνεις πάνω. There you go. Catch that. Ball.
σε άλλη μια φορά. Look at the ball. Go get it. Go get it. Come on. Catch it. Not bad. There you go. Good. All right. Switch. Switch. Αλλάξτε ρόλους. Μετά από τρεις φορές, από τρεις υποδοχές, αλλάζουμε ρόλους. Ψάξε από την μπάλα και βγες μπροστά. Χρειάζεσαι πολύ χρόνο να κάνεις όλο αυτό. Προσπάθησε, σου λέει, να κάνεις αυτό που έδειξε, να τη βιάσεις, να μου τη δώσεις και να πας γρήγορα από την άλλη μεριά. Είναι ψηλά, λέει, αλλά δεν πειράζει. Αυτό ήταν καλό. Γύρισε, του λέει, του coach. Ψηλά είναι εδώ. Πήγαινε, πιάστη, άντε. Good job. All right, next καλό, guy. Καλό ήταν αυτό. Αλλάξτε. Τρεις υποδοχές, αλλαγή. That's good. Great job. Yeah, I want to see the last guy. Θέλω να δω το τελευταίο. Χρησιμοποιήστε ταχύτητά σου. Not bad. Όχι άσχημα. Good. Come on, play him. Don't let him catch it. Συνέχισε, του λέει. Μην τον αφήνεις αμυντική να την πιάσει. All right, stop. Give those guys a hand. That was pretty hard work right there. Χειροκροτήστε τους. Χειροκροτήστε τους. Κάνανε καλή δουλειά. Okay, now I'm gonna cut this a little short so the coaches can get out. We got Coach Brown and Coach Popovich here from the Olympic team. Larry Brown and Popovich από την Ολυμπιακή ομάδα. Χειροκροτήστε και αυτούς. I'm gonna try to move this along. I got two things I want to show you. Δύο πράγματα ακόμα θέλω να σας δείξω. Again, I talked about us playing fast. Σας είπα ότι θέλω να παίζω γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Πρώτο πράγμα, κάνουμε μια άσκηση. Θα σας τη δείξω τώρα. Είναι απλά πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα για το transition μας. Κάθε ένας από εσάς πρέπει να έχει μια μπάλα. Here's a problem with playing fast. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το γρήγορο παίξιμο. Όταν η ομάδα τρέχει προς τα κάτω και η μπάλα πολλές φορές δεν μπορούμε να πιάσουμε την μπάλα, κάνουμε επιθετικό φάουλ ή πολλές φορές κάνουμε και βήματα. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι να δούμε αν υπάρχει άμυνα κάτω. Καθώς πριντάρω και ο coach πετάει την μπάλα τη λόμπα, πριν κάνω οποιαδήποτε κίνηση, την πιάνω πρώτα, σταματάω και μετά αρχίζω. Τώρα θα μάθετε να κάνετε αυτό το βήμα τη στιγμή που έδειξε και μετά lay up με την πάσα από τον coach. Run, sprint, sprint, sprint. A little bit of a walk. Go. Περπάτησε αυτός λίγο. Με προπονητή εκεί πέρα, είδατε τι έγινε. Αυτό θα γίνει και με την άμυνα μεθαύριο. Θα πρέπει να σταματήσετε πρώτα, να κάνετε το βήμα δισταγμού και μετά να ξεκινήσετε. Σπρίνταρε, του λέει. Αυτό δεν ήταν και τόσο άσχημο. Καλό και αυτό. Όχι άσχημα. Περπατάνε, λέει, λίγο. Ας το κάνουμε από την άλλη μεριά. Τώρα θα πάμε από τα αριστερά. Αυτή η άσκηση είναι εύκολη. Προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα, αλλά με ισορροπία. Με αυτόν τον παίκτη, ξέροντας ότι κάποιος είναι πίσω,
το ίδιο που κάνει ο coach Popovich. Είναι το ίδιο που κάνει με τον αμυντικό. Σταματάω και μετά ξεκινάω. Ένα άλλο που κάνω στο transition μας και θα δείτε σήμερα. Θέλει ένα ψηλό τώρα. Δύο ψηλοί και δύο περιφερειακοί. Throw your ball. Okay. Again, we'll match down in twos prior to practice. Really simple. Προσπαθούμε, λέει, με δύο άτομα να κάνουμε προπόνηση. Προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα. Παίρνουμε το rebound. Πετάμε την μπάλα στο ταμπλό. Παίρνω το rebound. Και γυρίζω. Είναι καλυμμένος. Αυτός καλύπτεται. Μαρκάρεται. Τι επιλογή έχουμε. Δεν είναι. Πάει ο συνδυασμός άμα περιμένουμε να ξεμακαριστεί. Αυτός θα πρέπει να τριπλάρει. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι rebound, αρχίζω και τριπλάρω. Τώρα μετά τις μία-δύο τρίπλες, αυτός προχωράει. Αν αυτός ήρθει πίσω, έρχεσαι και εσύ πίσω μαζί του. Σταμάτα, του λέει. And then he's throwing it to you, and you're driving it mid. Θα σε δώσει εσένα και θα κάνει drive στο κέντρο. Jump stop. Κάνε jump stop. Right stop. Hit. Come back and catch. Έλα πίσω να την πάρεις, γιατί ο παίκτης μου σέφησε. Πήγαινε στο κέντρο και εσύ πήγαινε στη θέση του. Very good. Ωραία, λέει. You got it? What we're doing? Kick over here. Stop. Over here. Start up the court. I watch. Coach is guarding the man. Ο coach λέει μαρκάρει τον παίκτη. Θα τριπλάρεις, θα κάνει jump stop και θα γεμίσει το διάδρομο. Εγώ θα γίνω, λέει, ο guard για μια φορά. Προχώρα. Τώρα καλύπτομαι. Τώρα γυρίζω πίσω να πάρω την μπάλα. One more time. Άλλη μια φορά. Snatch. Run. You're not going very hard, but that's right. Just go. Δεν το κάνατε, λέει, πολύ έντονα, αλλά δεν πειράζει. Go. The under. Not bad. Όχι και άσχημα. Right. That's much better. Now look. Καλύτερα από πριν. Πρέπει να έχεις έλεγχο το σώμα σου όταν κάνεις το jump stop. Όταν αυτός μαρκάρεται και εγώ τριπλάρω προς το καλάθι, έχω ένα πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει συνδυασμός. Μπορεί να κάνει δύο τρίπλες. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο που το κάνω σε άσκηση κάθε μέρα. Folks, this is something. Είναι κάτι. Again, I think we did it in the NBA too. Come on. Το κάναμε ακόμα και στο NBA. You got about five balls. Θέλει πέντε μπάλες. Okay. Five lines. Going this way. Πέντε γραμμές. Get in line. Five lines on the baseline. Five lines on the baseline. Πέντε μπάλες στη βασική γραμμή. Here's what this is. We all have guys that can't dribble the ball. Έχουμε παίκτες που δεν μπορούν να τριπλάρουν. Όλοι οι παίκτες, όλοι οι προπονητές έχουν. Αλλά κοιτάξτε. Αλλά όλοι μπορούν να κάνουν αυτό το λίγο τρίπλες. Μπορούν να κάνουν αυτό. Ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι όταν πιέζονται, πολλές ομάδες προσπαθούν να αναγκάσουν τον παίκτη να κάνει αυτό και να κλέψουν την πάσα. Πολλές φορές κάνουν παγίδα στον γκάρντ μας και τη δίνουν στον παίκτη ένα που δεν έχει καλό χειρισμό. Μπορεί όμως να κάνει αυτό και μόλις μαρκαριστεί να ξανακάνει την πάσα. Ξεκίνα, του λέει, με το δεξί χέρι και κάνει την τρίπλα αυτή που δείχνει με αυτό τα πλάγια δύο αυτά βήματα. Okay, back foot, all the way down and stay. Μέχρι stop κάτω. Go. Go. Not bad. I come back. Come back left hand. Έλατε πίσω, λέει, τώρα με το αριστερό σας χέρι.
Η μπάλα πρέπει να βρίσκεται στο πόδι που είναι στο πίσω μέρος. Είναι πολύ βασικό και πολύ απλό και το κάνουμε αυτό 3 λεπτά τη μέρα. Τώρα όταν φτάσουμε στη γραμμή του foul, αυτός αρχίζει, γυρίζει και αρχίζει και τρέχει κανονικά. Μόλις φτάσει στο κέντρο του γηπέδου, ξανακάνει το ίδιο είδος τρίπλας μέχρι την κορφή και μετά σπριντάρει στην βασική γραμμή πίσω. Coach, go ahead. Glide, hold. All right. Coach is glide dribbling at me. The minute I come up, σε μένα. I come up. Now he runs. He's in a dead run. So you're this way. He comes so, up. Κάνω έτσι τρίπλα. Μόλις η άμυνα έρθει πάνω μου, γυρίζω glide. Και αρχίζω και τρέχω. Go, go. Glide. Go. Coming back. Left hand. Έλατε πίσω αριστερό χέρι. Glide. This is all simple stuff. You're getting pressed, είναι, or you want everybody to be able to handle. Και όλοι μπορούν να το κάνουν line αυτό. Dribble, all right? One dribble back. Μία τρίπλα τώρα. Πίσω. Crossover. Και τρέχω μέχρι το μισό γήπεδο. Back to the glide dribble. Και ξαναγυρίζω πάλι σε αυτό το είδος τρίπλα, okay? Στο glide dribble που στο όνομας. Go ahead. Go. You're going one back dribble. You're glide, glide, glide. Κάνω μία τρίπλα με πίσω βήμα. Crossover και ξανακάνω το ίδιο με την άλλη μεριά. Δεν θέλω λέει να καλυπτήσω τους coach άλλου. Θα σας δείξω μόνο ένα πράγμα για ένα παιχνίδι, ένα απλό πράγμα για ένα παιχνίδι τριών πόντων, για ένα σου τριών πόντων που χρησιμοποιώ. Ψάχνει το point guard. Ποιος είναι δύο. Το τριάρι από την άλλη. Five stay right there. Four right here for the time being. Okay. Ο τέσσερα λέει εκεί και ο πέντε κάτω. Five's down low. We need a three-point shot. Θέλουμε ένα τρίποντο τώρα. Αυτός μπορεί να σουτάρει λέει. Μπορεί να σουτάρει τέσσερα. The four can really shoot. Ο τέσσερα μπορεί να σουτάρει. You have a good shooting big guy. Έχουμε ένα ψηλό παίκτη που μπορεί να σουτάρει. When he throws it here, αυτός πασάρει σε εκείνον. Ο πέντε ακολουθεί. Ο δύο είναι σουτό. Και βγαίνει έξω από το διπλό αυτό screen. Do you see what that looks like? Like he's shooting the three. Γιατί τάχα αυτός θα σουτάρει το τρίποντο. Τι θα κάνεις, θα βγει έξω από το... He's screening his own man. Αυτός λέει θα σκρινάρει τον παίκτη του, τον δικό του παίκτη. Και εκείνος το... Και θα κάνει το pop-out το 4 για το σουτ. Εσύ θα πας στη γωνία. You're looking for a shot. Do that one και εσύ ψάχνεις το σουτ. Σας το ξαναδείχνει άλλη μια φορά με σουτ τρίποντο του 4. Hit, chase five. Hit, ακολουθεί hit, ο 5. Go ahead. Τυπλό screen εδώ. Girl, step back. Εσύ βγες έξω. Εσύ σκρινάρεις τον παίκτη. Εσύ του λέει σκρινάρεις τον παίκτη σου. Το δικό σου παίκτη. Ένα διαφορετικό τρόπο μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Even better way. Μπορεί και καλύτερο. Hit the three. Same play, coaches. Το ίδιο παιχνίδι. Corner. Stop. Corner. Εσύ του λέει τώρα πας στη γωνία. These με την πάσα. Εσύ οι δύο τώρα, ο 4 like και ο 5. Το ίδιο okay. Πράγμα αλλά με τους δύο ψηλούς. Εσύ του λέει του 5 σκρινάρεις τον δικό σου παίκτη. Εσύ σκρινάρεις εδώ και εσύ βγαίνεις, κάνεις βήμα πίσω. Αν αλλάξουν, εσύ θα βγεις στη γωνία. Και αν δεν έχεις το σούτ εσύ, το έχει ο άλλος. Ας το κάνουμε άλλη μια φορά. Hit there, ball court, go ahead. Ball side corner, go. Very good. Very good, guys. Ωραία, okay, πολύ ωραία, λέει. You give those guys a hand. They're doing great. Χειροκροτήστε τους, λέει, χειροκροτήστε τους. Great
Αύριο θα σας πω περισσότερα για την άμυνα. Περισσότερη δράση θα έχουμε αύριο στο γήπεδο. Και η τελευταία μέρα θα σας μιλήσω για την επίθεση εναντίον ζώνης ή οτιδήποτε άλλο που θα θέλατε εσείς. Ευχαριστώ πολύ.